γνωστική. Λόγαδες και γραμματική για να σε πείσουν. Έχε τον νου σου στο παιδί. Σε πουλήσουν. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη 5 Απριλίου. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε επί του πιεστηρίου με τον Μάκη Κουρή. Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο, καλή σας πέρα. Τι θα γίνει, θα κλείσει αυτή η αξιολόγηση, Μάκη? Από τώρα, τόσο βιάζεσαι. Βιαζόμαστε έτσι. Δεν βιάζεται η κυβέρνηση. Πάντως προειδοποιεί. Για να μην πω απειλή η κυβέρνηση, ότι θα ζητήσει και σύνοδο κορυφής, εάν δεν υπάρξει και αποτέλεσμα στο Eurogroup. Σύνοδο κορυφής τις χώρες που μετέχουν στη Ευρωζώνη. Ναι, βέβαια, στην Ευρωζώνη. Βέβαια, το σχολιάζαμε και πριν κατέβουμε, δηλαδή, τι περιμένει ο κ. Τσίπρας από τη σύνοδο των χωρών της Ευρωζώνης. Δεν έχει κανείς την αίσθηση ότι ένα χρόνο που γίνεται αυτή το παζάρι δεν ξέρουν τι συμβαίνει? Δεν μπορούσαν να πάρει θέση. Πολύ καλά. Ή θα αλλάξουν θέση, δηλαδή, θα πούνε ότι κακώς. Για πράγματα λένε αυτά που ζητάνε οι θεσμοί και η θέση των Βουλτών είναι γνωστή. Διότι οι πληροφορίες λένε ότι χθες το βράδυ, εκεί που τυνάχθηκε στον αέρα όλη η προσπάθεια να τα συγκλίνουν, είναι πρώτο ότι άλλα είχαν συμφωνήσει στις Βρυξέλλες όταν μείναν οι θεσμοί για 4-5 μέρες. Γυρίσανε ότι για να φτιάξουν τελική πρόταση και άλλα πήγε αυτή η πρόταση με αυτά που είχαν συμφωνήσει. Και επίσης ότι δεν βάζουν τη λέξη για το χρέος. Και αυτό ήταν που δυναμίτησε βέβαια και την έκρηξη του Πρωθυπουργού. Αλλά δεν ξέρει κανείς την Παρασκευή αν τελικά θα βγούμε από αυτή τη μη βιώσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα. Ένα μη βιώσιμο χρέος, αλλά ουσιαστικά έχει εξελιχθεί σε μη βιώσιμη κατάσταση την επόμενη μέρα της χώρας. Και νομίζω ότι πλέον στενεύουν μόνο τα περιθώρια, διότι η αγορά είναι στα κάγκελα και όποιος μιλήσει με επιχειρήσεις και ιδιαίτερα που είναι μεγάλες. Έχουν κάνει στάση πληρωμών, έχουν σταματήσει δουλειές και το μόνο το εντυπωσιακό είναι το, για το μόνο που έχουν προγραμματίσει κάποια έκτακτα έξοδα είναι η δυνάμωση της ασφάλειάς τους. Μετά τα γεγονότα τα τελευταία, ότι έχουν προγραμματίσει και περιχαράκωση των χώρων που βρίσκονται και πιο σύγχρονες μεθόδους αστυνόμευσης εκεί που βρίσκονται. Και για να δώσουμε και μια είδηση συναφή με αυτή, είναι ότι η σημερινή τηλεδιάσκεψη που επρόκειτο να γίνει των θεσμών με τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης δεν έγινε, αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε. Θα φανεί αυτό. Οι ερμηνείες είναι διάφορες. Η μία είναι ότι δεν ήθελε ο κύριος Τόμσεν. Η άλλη είναι ότι αύριο επίκειται μια συνάντηση του Σόιμπλε με τον Ντάισενμπλουμ. Τέλος πάντων, δεν έγινε. Πάντως, ένα άλλο θέμα που είναι σημείο σύγκρουσης. Το Δουνουτού ζητάει να μετάσχει ή να εξαρτάται από το Δουνουτού το μέτρημα των στοιχείων. Δηλαδή αυτό που κάνει σήμερα η Eurostat. Eurostat απάντησε ότι αυτό είναι δική μου δουλειά και δεν έχετε καμία δουλειά εσείς στην Ευρώπη. Και έχει ξεκαθαριστεί. Από την άλλη μεριά επίσης από το Σόιμπλε η γραμμή είναι μόνο τεχνική συμφωνία και καμιά διαπραγμάτευση πολιτική. Επίσης αυτό που είπαμε ότι ούτε λέξη για το χρέος. Επιμένουν οι έξοδα θα αρχίσουν τα μέτρα από το 2019 και όχι από το 2020 όπως ζητάει ο Πρωθυπουργός. Στη Μάλτα, στη Σύνοδο, δεν θα είναι μόνο οι αρχηγοί των κρατών, θα είναι και οι τραπεζίτες. Επομένως εκεί θα συζητούν και τα οικονομικά. Επίσης αυτή η έκθεση Σύνοδος από τη στιγμή που τη ζητάει μια χώρα θα γίνει. Το θέμα είναι θα κρυφθεί από την Παρασκευή αν θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Αυτά. Είχαμε σήμερα και τον Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος πήγε και στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ελπίζει κανείς κάποια παρέμβαση και έθεσε το θέμα ότι δεν μπορούμε να συνεχίσει αυτό το παζάρι που έθεσε ο Πρωθυπουργός και ζήτησε την έκθετη σύνοδο των χωρών της Ευρωζώνης. Αλλά δεν είδαμε τον κύριο Τούσκ να λέει ότι δημόσια τουλάχιστον ότι μπορεί να ξεμπλοκάρει αυτή η ιστορία.
Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον όμως η αποστροφή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ναι. του κ. Παυλόπουλου, όταν τον υποδέχθηκε και είπε ότι η Ελλάδα με τεράστιες θυσίες του λαού της, που δεν οφείλονται μόνο σε δικά της λάθη, και αυτό έχει σημασία, ακολουθεί αταλάντευτα τον ευρωπαϊκό δρόμο. Διότι εμείς οι Έλληνες, λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν διανοούμεθα την πορεία μας στο μέλλον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σκληρού της πυρήνα, δηλαδή της Ευρωζώνης. Όμως όλοι ομολογούν, προσθέτει, ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ήταν ποτέ η ίδια δίχως την Ελλάδα στους κόλπους της. Και τούτο πρέπει να συνυπολογιστεί αναλόγως στο πλαίσιο της τρέχουσας δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος. Βάζει μια επιπλέον παράμετρο, η οποία μάλλον είναι στην πολιτική συζήτηση ο κ. Επισημαίνουν ότι ίσως ο καυγάς αυτός που άρχισε σήμερα να εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Και μέχρι να συσπυρώσουν ενώπιση εκλογών τους δικούς τους λαούς και εδώ ο κ. Τσίπρα να συσπυρώσει τους δικούς του επίσης. Δεν εξυπηρετεί όμως καθόλου την αγορά που έλεγες προηγουμένως, όπου αυτό, έχει όλα αυτά τα τεράστια προβλήματα. Μα και αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό. Επίσης, το ερώτημα αν μπορεί να ειδοποιηθούμε σε πολιτικές εξελίξεις, μια εξέλιξη μπορεί να είναι μια οικονομική κυβέρνηση ή ο Πρωθυπουργός να προσφύγει σε δημοψήφισμα ευρώ ή δραχμή. Και το επόμενο είναι οι εκλογές. Ναι. Αυτά είναι από το ρεπορτάζ. Έχεις κάτι και για τον Άκη, νομίζω. Όχι, τον Άκη, ναι, είχε μια απόφαση το δικαστήριο για την αποφυλάκησή του, αλλά η εγγύηση που του ζήτηκε να τα θέσει 200.000 ευρώ είναι δύσκολο να βγουν τα λεφτά αυτά και μάλλον είναι δώρο αδώρο. Και από όσο ξέρω προσωπικά από πλευρά δικηγόρου του, η κατάσταση του είναι ένα βήμα πριν το τέλος. Νομίζω ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι τόσο εκδικητική, αν είναι πράγματι και μπορούν να το διαπιστώσουν αυτά τα προβλήματα υγείας. Ότι τα τόσα λεφτά τα 200.000 ενδεχομένως κρύβει ένα σκεπτικό ότι αν τα φέρει, απόδειξε ότι έχει λεφτά. Που είναι λάθος και αν υπάρχει αυτός ο σχετισμός στο μυαλό των δικαστών. Και για να κλείσουμε με τα γεγονότα της ημέρας, είναι σε εξέλιξη αυτή η πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βλέπει τους αρχηγούς των κομμάτων της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, της ελάσσονος αντιπολίτευσης. Είδε σήμερα τον κύριο Λεβέντη, τον Βασίλη Λεβέντη, πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Ο κύριος Λεβέντης, αυτό που μας είπε μετά σε εμάς τους δημοσιογράφους, είναι ότι υπήρχε ένας ηλεκτρισμός γύρω από τα παλιά, από το όνομα Μητσοτάκης, είπε ο κύριος Λεβέντης Μάκη. Τα έχει ζήσει. Αλλά διαλύθηκε, λέει, ήταν μετά από τη συζήτηση. Τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 1995. Και μάλιστα μας είπε ότι συζήτησε. Και όλα τον ρώτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης γιατί είχε αυτές τις ενστάσεις κατά του πατέρα του παλαιότερα. Προφανώς του εξήγησε. Αλλά για να πούμε και λίγο στα πιο αυτά, του συνέστησα, λέει, να μην δουλεύει σαν Μητσοτάκης. Έκανε και νοθεσίες. Είναι λάθος να εμφανίζεται σαν κληρονόμος. Και μου είπε, λέει ο κ. Λεβέντης, ότι θα έχει πια τη δική του άποψη και ότι θα δώσει το δικό του στίγμα. Και του απάντησε για εκείνος ότι είναι καλό. Πάντως, το μάθημα, δηλαδή. Ο κ. Μητσοτάκης έβαλε, όπως και σε όλους, το θέμα για άμεση πολιτική αλλαγή και εκλογές. Ο κ. Λεβέντης του απάντησε όχι, είναι άλλη η άποψη που έχει. Συζήτησαν όμως και για τα μετεκλογικά. Θέλει οικουμενική ο κ. Λεβέντης, δεν είναι και ο ίδιος μέσα. Ναι. Βέβαια, μιλάει για τεχνοκράτη, μας έχει πει εδώ. Συζήτησαν όμως και για τα μετεκλογικά. Είπε ο κ. Λεβέντης λοιπόν ότι η εκτίμησή του είναι πως δεν θα βγάλει αυτοδύναμη κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, όποτε και αν γίνουν εκλογές. Και όσο για το αν θα συμμετάσχει εκείνο σε μια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, λέει ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα ανταλλάγματα και τα υπουργεία και τα οφήκια, αλλά τον ενδιαφέρει μόνο το θέμα των αρχών και να δεχθεί τα 9 σημεία που είχε δώσει και στον κ. Τσίπρα και δεν δέχτηκε εκείνο. Αυτά, Μάκη μου, έχει ενδιαφέρον νομίζω. Είναι παίκτης ο Γιώργος Λεβέντης, έτσι κακά τα ψέματα και δεν μπορεί να το βρει. Εδώ βλέπω όμως ότι έχει μία εμπορία 30 χρόνια τώρα και όταν κατάφερε να μπει στη Βουλή. Ναι, αλλά εγώ βλέπω ότι πήγε να κάνει και ένα πολιτικό παιχνίδι με την καλή έννοια, όπως κάνουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν είμαι σίγουρος ότι του βγαίνει. Του Λεβέντη ή του Κυριάκου. Του Κυριάκου. Α, του Κυριάκου, ασφαλώς. Μητσοτάκη. Λοιπόν, σπίγω για να πριν πάμε στους καλεσμένους, την πλήρωσε το Πασόχ. Ναι. Συνεργασία του. Ναι, από 30-40 έχει πέσει 5%. Και τώρα θέλουν να ξαναβάλουν την όλες αυτές οι αγάπες που έχει επίσης ο Θοδωράκης, το πλήρωσε και ο Θοδωράκης. Έχει μείνει με πόσα 2-3 βουλευτές. Και τώρα θέλουν να ξαναβάλουν στο παιχνίδι τη Φόφη. Όχι, είναι άλλο. Το παιχνίδι αυτό το έχει αναλάβει ο Σιμίτης. Το παιδί αυτό έχει αναλάβει ο Σιμίτης. Ο Σιμίτης το έχει αναλάβει, αλλά το θέμα είναι ότι έχει και μέσα στο Πασόκ κάποιους, όχι τη Φόφη. Όχι, η Φόφη έχει άλλη. Ο κ. Βενιζέλος. Ο κ. Λοβέρδος, ο κ. Γρηγοράκος, διάφορο. Η Φόφη γεννηματά, όπως μας είχε πει και εδώ στη συνέντευξη, έχει μια καθαρή θέση και εντελώς διαφορετική. Δεν θα γίνονται κανεί και ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και έχει αυτή τη θέση την οποία την έχει και με την οποία πορεύεται μέχρι το τέλος. Τώρα, γιατί ο κ. Σιμίτης προσπαθεί να πάρει το μισό Πασόκ να πάει σε άλλη γραμμή.
αυτό δεν προσπαθεί να κάνει. Έχει εξυπηρετήσει το Βερολίνο. Που είναι πιστό ο. Αυτό. Στο Βερολίνο. Λοιπόν, να δούμε και τους καλεσμένους μας. Εμείς έχουμε δυνατότητα να τα λέμε ονόματα, έτσι. Ναι, και καλά κάνουμε. Δημήτρης Εμμανουηλίδης, βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, να είστε καλά. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, πρώην υπουργός και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Για σας μπορούμε να το πούμε, κύριε Αρβανιτόπουλε, ότι επειδή ήσασταν υποψήφιος, θα είσαστε ξανά και στις επόμενες εκλογές στην Αλφα Πειραιώς. Ορθόν. Έτσι, ναι. Γιατί για κάποιους άλλους έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα ότι δεν υπάρχει, αλλά εσείς ήσασταν ούτως ή άλλως βουλευτής, ήσασταν υπουργός. Φαΐλος Κρανιδιώτης, πρόεδρος της Νέας Δεξιάς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ο κύριος Μπάμπης Χαραλαμπόπουλος, πρώην πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής. Καλησπέρα και σε εσάς. Που ξέρει την αγορά, τη χρηματαγορά, θα μας πει εκεί πέρα τι γίνεται, αν αγοράζεται ακίνητα, πουλούνται, τι τιμές. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Να μιλήσει πάντα τη αγορά, τι γίνεται, που είναι ένα κρίσιμο σημείο, διότι πολλοί που είναι σε ανάγκη πουλάνε μπιτ παρά το σπίτι που έχουν. Πολύ φοβάμαι ότι δεν αγοράζουν άλλο. Οι άλλοι πολύ φοβάμαι ότι δεν αγοράζουν ούτε έτσι όμως. Υπάρχουν όμως σπίτια και περιοχές που έχουν. Θα μας τα πει και ο Καταπόπουλος. Η Μανωνίδη, τι θα γίνει με αυτή την ιστορία τώρα. Θα την κλείσετε την αξιολόγηση. Πιστεύω ότι. Τελικά το κάθε σπίτι ανακατεύεται και λέει έγινε πλέον οικονομολόγος, πολιτικός. Λοιπόν, μακριά από εμάς η χρονική οριοθέτηση. Όλοι ζούμε μια δύσκολη πραγματικότητα. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στο τέλος αυτής της διαδρομής. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών, ειδικότερα των τελευταίων ωρών, δείχνουν ότι πρέπει να περάσουμε σε μια τεχνική συμφωνία για να έχουμε στη συνέχεια το κλείσιμο της αξιολόγησης και να ανοίξει επιτέλους αυτή η δίωδος για να κυβερνήσουμε με βάση το πρόγραμμά μας όσο αυτό έχει. Έχετε εξηγήσει γιατί κρατάει τόσο καιρό. Γιατί κρατάει τόσο πολύ. Εκεί που λέμε ότι κλείνει. Κύριε Κουρή, νομίζω όλοι είμαστε μάρτυρες μιας πολιτικής από την πλευρά του Δούνουτου και του Σόιμπλε που έχουμε μια αλλαγή σκυτάλης σε παράλογες απαιτήσεις. Παράλογες υπό την έννοια ότι τα ζητούμενά τους είναι αυτά που οδηγούν σε καταδίκη μιας χώρας και ενός λαού. Κύριε Εμμανουηλίδη, επιτρέψτε μια στιγμή γιατί έχουμε κάτι τελευταίο από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Προσερχόμενος στο δείπνο που παραθέτει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο ΣΕΤΕ, και όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, είπε ότι δεν θα χρειαστεί να συγκληθεί έκτακτη σύνοδος για το ελληνικό πρόγραμμα. Δηλαδή, στην ερώτηση για το αν θα γίνει, είπε νομίζω πως όχι και έτσι, επειδή είναι ήδη στη τελευταία στιγμή. Αυτό είναι συνεπικουρικό της εκτίμησης. Γι' αυτό και το μεταδίδω. Έτσι, είναι δηλωτικό της εκτίμησης που έχουμε ότι βρισκόμαστε τελικά στα τελευταία μέτρα μιας επώδυνης διαδρομής. Πράγμα που σημαίνει ότι στο εξής θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία που μια κυβέρνηση μπορεί να τα αξιολογήσει και να τα αξιοποιήσει στην προσπάθειά της να βγάλει τη χώρα και το λαό από αυτό το τέλμα και από αυτό το κοινωνικό αδίέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια. Αγωνιούμε για το πού πάει η χώρα. Το ερώτημα, κύριε, είναι θα έπρεπε, γιατί γι' αυτό εγκαλούμαστε, θα έπρεπε να κλείσουμε μια συμφωνία που θα ολοκλήρωνε την αξιολόγηση με όρους καταδικαστικούς, δηλαδή με τη λογική του τόσα και άλλα τόσα του Άδωνη. Θα μπορούσε κανείς να αποδεχθεί οποιοδήποτε. Εγώ θα έλεγα ακόμη. Αυτό Άδωνη όμως, αυτά που έχουμε ακούσει και αυτά που δεν έχει διαψεύσει η κυβέρνηση, δεν είναι. Είναι πολύ σκληρά τη πάλι. Κύριε Κουρή, δεν μπορεί παρά. Αν ξέρετε ότι θα είναι το 2018 ή το 2019 και το 20. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορεί παρά να είναι σκληρά. Γιατί. Κύριε Εμμανουηλίδη, θα πρέπει να εξηγήσετε όταν κλείσει με καθυστέρηση η αξιολόγηση τι αποφύγαμε με αυτή την καθυστέρηση. Ακριβώς. Γιατί αν δεν το εξηγήσετε, τότε θα δικαιώσετε τη Νέα Δημοκρατία που σας λέει ότι πήρατε όλα τα μέτρα που ήταν πολύ σκληρά. Προλαβαίνω εδώ τον κύριο Αρβανιτόπουλο για να μην πει τα ίδια. Αλλά και είχατε συνέπειες για την οικονομία. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει όχι μόνο να εξηγήσουμε, αλλά να πείσουμε τον κόσμο ότι αυτή η καθυστέρηση, η οποία σημειωτέων δεν έγινε με ευθύνη δική μας, έγινε υπαγορευμένη από την ανάγκη να προασπίσουμε όσο μπορούμε κάποια κοινωνικά κεκτημένα.
Διαφορετικά έπρεπε να οδηγηθούμε σε μια τέλεια ισοπαίδωση. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει. Θα έλεγα δε ότι ακόμη και όποιος άλλος να ήταν σε αυτή τη θέση, αν είχε στοιχεία υπευθυνότητας και συνειδητότητας της ιστορικής στιγμής, το ίδιο θα έπρατε. Μάλιστα. Τώρα άλλο αν ο αντιπολιτευτικός λόγος εξαναγκάζει να διατυπώνονται υπερβολές και γραφικότητες, θα έλεγα. Δηλαδή, έχοντας συνέστηση των κρίσιμων στιγμών, κανείς δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί αυτή τη συμπαιγνία των δανειστών, Δούνου του και Σόιμπλε. Σε... Δεν είναι Σόιμπλε, η Λιχνία δεν είναι Σόιμπλε, η Γερμανία είναι. Γερμανία είναι. Είδατε ούτε και ο Κάμπριελ που ήρθε εδώ. Και όλοι τους δεν διαφοροποιήθηκαν να πούνε ή να παρεύουν να πούνε Σόιμπλε κάτσε καθαρά. Ωστόσο, κύριε Κουρή, υπάρχουν και κάποιες τονικές αποχρώσεις που καθιστούν το Σόιμπλε ως τον αυθεντικό εκφραστή αυτής της... Ούτε η Μέρκελ του είπε σταμάτα, να βγει η Μέρκελ να διαφοροποιηθεί. Γι' αυτό άλλωστε και το μήνυμα που στάλθηκε σήμερα αφορούσε ακριβώς το να ξεκαθαρίσει τη θέση, όχι ο Σόιμπλε, η Μέρκελ. Γιατί όταν συγκαλούμε μία σύνοδο κορυφής των... Και εκεί τι θα έβγαινε γυρνά όταν αυτοί που μετέχουν, πώς είμαστε στην αρχή, δεν έχουν ιδέα, δεν παρακολουθούν που πάνε και τι ζητάει ο Σόιμπλε και τι επιβάλλει να επαναστατήσω, που είναι stop. Κανείς θυμάται ό,τι θέλει να θυμηθεί και σκέφτεται ό,τι θέλει να σκεφτεί. Δηλαδή, υπ' αυτή την έννοια, σαφώς και οι ευθύνες μετακυλίονται στη Μέρκελ. Και γι' αυτό άλλωστε αυτή η τεΐστατη προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα σήμερα να δεν απείλησε, έκανε το αυτονόητο. Και το αυτονόητο ήταν να ζητήσει σύγκληση του Συνόδου Κορυφής όσον αφορά την Ευρωζώνη για να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους τα πράγματα. Γιατί το πρόβλημα είναι κατά βάση πολιτικό αυτό εξ αρχής. Δεν είναι δυνατόν 1-2% της ευρωπαϊκής οικονομίας να διαλύσει ένα ολόκληρο λαό και να φανίσει μια χώρα. Γιατί αυτό που ζούμε σήμερα είναι μια ιδιότυπη γενοκτονία. Κύριε Αρβανιτόπουλε. Είναι σε αυτό όμως μας έχουν βάλει 7 χρόνια. Έτσι. Και τότε πάλι δεν είχατε... Δεν είχαμε τη δυνατότητα να αντιδράσουμε. Εμείς ως προμηθείς τα βλέπαμε αυτά, κύριε Κουρή. Δυστυχώς έγιναν τραγικά λάθη. Να φύγει ο Σαμαράς για να αναλάβετε εσείς και το πήγατε όπως το πήγατε 2 χρόνια τώρα. Θα λέω και να μην τα πει ο κύριος Αρβανιτόπουλος να πάμε πιο μπροστά στη συζήτηση. Να υπογράψει όπως είναι, άσχετα με τις συνέπειες που θα έχει μετά. Μην πείτε αυτά που είπα εγώ. Θα σας πω κύριε Κουζάνη. Η διαπραγματευτική τακτική της κυβέρνησης για άλλη μια φορά έχει μια λανθασμένη, ξεκινά από μια λανθασμένη αφετηρία. Τι εννοώ με αυτό? Ότι ενώ τον πυρήνα των μέτρων, των σκληρών μέτρων που αποτελούσαν τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης, τον έχει αποδεχθεί και οι κόκκινες γραμμές έχουν καταρρεύσει ως τραπουλόχαρτα, γιατί έχει δεχθεί και τη μείωση των συντάξεων και την μείωση του αφορολογήτου, έχει δεχθεί και την προνομοθέτηση των μέτρων που διερρήγνει τα ημάτια της ότι δεν θα τα δεχθεί, έχει κάνει πίσω στα εργασιακά, έχει δεχθεί ότι πρέπει να κάνει απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στη ΔΕΗ, ενώ τα έχει δεχθεί που συνιστούν τον πυρήνα της δεύτερης αξιολόγησης, ουσιαστικά καθυστερεί δραματικά να υπογράψει και να ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση, και αυτό έχει δύο αποτελέσματα. Το ένα καταστροφικό για την πραγματική οικονομία και το βλέπουμε, δείτε το δείχτη κατανάλωση του τελευταίου τριμήνου, και το δεύτερο, η ίδια η κυβέρνηση αδυνατίζει πολιτικά. Συνεπώς, γιατί και οι ξένοι γνωρίζετε ότι διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις, βλέπουν την απομόνωση κυβέρνησης. Συνεπώς η διαπραγματευτική της θέση με όλη αυτή την αργοπορία δεν ενισχύεται, δυσχεραίνει. Συνεπώς σήμερα ο Πρωθυπουργός τι κάνει? Σωστά. Ουσιαστικά κατ' ουσίαν ζυμώνεται με τους μέσα, με τους δικούς του. Ωραία. Δηλαδή διαπραγματεύεται με τους δικούς του. Αλλά πρέπει αυτό το ποτήρι... Θέση όμως γι' αυτό, εσείς, και σωστή είναι όπως την αναλύετε, πάντα και ένα βήμα πιο πέρα, δεν έχετε πάρει θέση ούτε για τις κόκκινες γραμμές που δεν τήρησε η κυβέρνηση, γιατί το συνταξιοδοτικό είναι μεν κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση, αλλά είναι και για εσάς ή δεν είναι? Δεν έχετε πάρει θέση για όλα αυτά τα οποία υποχωρεί η κυβέρνηση.
Ναι, ούτε, να πάει. Ούτε για το ότι αδυνατίζει η διαπραγματευτική της θέση. Την ενισχύεται αυτή την αίσθηση. Αυτό είπαμε εμείς εξ αρχής, ότι ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος της χώρας. Δηλαδή, αν τα είχε κλείσει πριν από ένα χρόνο, έτσι όπως θα ζητούσαν, θα ήταν καλύτερα. Καταρχήν, δεν θα είχαμε πληρώσει το κόστος στην πραγματική οικονομία. Ναι, αλλά πάλι θα μειώνονταν οι συντάξεις. Ξέρετε, ένα λεπτό. Το κόστος στην πραγματική οικονομία δεν είναι να το περνάμε έτσι. Σημαίνει θέσεις εργασίας, σημαίνει κλείνουν μικρομεσαίες και άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σημαίνει ότι ο δείκτης του καταναλωτή πέφτει. Ρωτάτε, έχουμε και τον κύριο Παπαδόπουλο. Χαραλαμπόπουλο. Που τα λέγαμε έξω, ότι αν κάνουμε μια βόλτα στην πιάτσα, η πραγματική οικονομία υποφέρει. Αυτό έχει επιδεινωθεί η διαπραγμάτευση. Αυτή έπρεπε να έχει κλείσει πριν από ένα χρόνο. Τώρα, όσον αφορά τα ζητήματα των κόκκινων γραμμών, αυτά είναι ζητήματα καταρχήν και κατά κύριο λόγο, όχι ολοκληρωτικά, ενός μνημονίου που υπέγραψε αυτή η κυβέρνηση. Συμφωνούμε ότι έχει ευθύνη αυτή η κυβέρνηση, αλλά εσείς τι λέτε, να κοπούν ή όχι οι συντάξεις? Κύριε Γκουτζάνη, μην μπαίνετε σε δύσκολα. Το ασφαλιστικό είναι μια βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας. Mm. Το ασφαλιστικό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αλλά το ασφαλιστικό δεν αντιμετωπίζεται με μπαλώματα. Υπήρξε η λύση Κατρούγκαλο, υπήρξε καταστροφική, το παραδέχονται και οι ίδιοι της κυβερνήσεως, οι οποίοι αλλάζουν το νομοθέτημα Κατρούγκαλο. Αλλά δεν είναι μόνο το νομοθέτημα Κατρούγκαλο. Εδώ πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Εδώ πρέπει να προχωρήσουν ιδιωτικοποιήσεις, πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Αυτή η κυβέρνηση είναι παντελώς ανίκανη να δημιουργήσει μία θέση εργασίας. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Συνεπώς, αργοπορούν να κλείσουν διαπραγμάτευση, γιατί ουσιαστικά δεν θέλει ο Πρωθυπουργός να πιει το μικρό ποτήρι. Προσπαθεί να διαπραγματευτεί με τους συντρόφους του, θα αναγκαστεί να το πιει. Είναι πολιτική ιδέα. Αλλά και πάλι αυτή η αργοπορία καταστρέφει ό,τι έχει απομείνει στην πραγματική οικονομία. Αυτό είναι το δράμα της χώρας. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή δεσμεύεται η χώρα με ένα μνημόνιο. Καλός ή κακός, δεσμεύεται η χώρα με ένα μνημόνιο. Υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Και αυτό πρέπει να το έχουν καταλάβει το Φεβρουάριο του 2015, αλλά και τον Ιούνιο του 2015. Η γρήγορη έξοδος από τα μνημόνια μέσω της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων. Γνωρίζουμε ότι, και δεν είναι μόνο προφανώς ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων, υπάρχουν και λάθη στα μνημόνια, υπάρχουν και στρεβλώσεις στα μνημόνια, αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά από τη γρήγορη έξοδο για να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, να αρθρώσει ένα εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Όσο ταλαιπωρούμεθα. Που δεν έχει γίνει ποτέ όμως αυτά τα χρόνια. Και στρώμε τις σάρκες μας, αργών καθυστερώντας διαπραγματεύσεις, καθυστερώντας αξιολογήσεις. Επεκτείνουμε το δράμα του ελληνικού λαού. Και ξέρετε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Τέταρτο μνημόνιο. Μάλιστα. Αυτή η κυβέρνηση θα φέρει δυστυχώς τέταρτο μνημόνιο. Επιτρέψτε μου μόνο να πω το εξής. Στην κρισιμότητα των στιγμών είναι καλό όλοι να καταθέτουμε ένα λόγο στοιχημένο στην απόλυτη ειλικρίνεια. Κύριε Αρβανιτόπουλε, σας άκουσα με πολύ προσοχή και ένα ερώτημα μόνο θα ήθελα να θέσω. Πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση χωρίς να έχουμε δώσει τίποτε? Δηλαδή, εσείς μιλάτε εν κενό. Λέτε. Κάνατε την ερώτησή σας, άμα θέλετε να απαντήσετε, γιατί παίρνουμε χρόνο από τους άλλους. Δεν είπα αυτό, άλλο καταλάβατε. Εγώ είπα ότι η διαπραγμάτευση αυτή, εσείς βάλατε κόκκινες γραμμές. Αυτές οι κόκκινες γραμμές, κατά τη δική σας παραδοχή, έχουν καταπατηθεί. Ωραία. Τουλάχιστον όμως μην σκοτώνετε και την πραγματική οικονομία. Ολοκληρώστε τουλάχιστον αυτή τη διαπραγμάτευση. Θα μας κοστίσει τέταρτο μνημόνιο η αργοπορία σας. Απλά πράγματα. Η νέα δεξιά τι λέει, κύριε Ραγιώτη? Κύριε Κουρή, κοιτάξτε στην προηγούμενη διαπραγμάτευση με τον πολύ κύριο Βαρουφάκη, η κυβέρνηση ακολούθησε μια τακτική μπλόφας. Σαν να παίζανε χαρτιά. Δηλαδή να οδηγήσουν τα πράγματα επίτηδες στα άκρα, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι οι εταίροι μας και οι δανειστές μας θα υποχωρήσουν φοβούμενοι για την Ευρωζώνη, για τη σταθερότητα του ευρώ. Τελικά έπαιξε λίγα σέντ το ευρώ, όπως θυμάστε, και δεν έγινε τίποτα. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν ο κόσμος να τους ξαναψηφίσει με την αιτιολογία, αν θέλετε, ότι τουλάχιστον αυτοί προσπάθησαν. Θυμάστε, ακόμα και ο έρπης του Πρωθυπουργού είχε γίνει ζήτημα. Λοιπόν, αυτή τη φορά ακολουθούν μια διαφορετική τακτική. Ενώ τότε έκαναν μπλόφα, ήταν δηλαδή τυχοδιώκτες που δείξαν τα πράγματα στα άκρα και κατέρευσαν οι ψευδεσίες τους. Τώρα υποκρίνονται ότι διαπραγματεύονται, έχοντας, όπως σωστά είπε ο κ. Αρβανιτόπουλος, δεχθεί όλο τον πυρήνα των σκληρών μέτρων. Κοιτάξτε, αυτά που έχουν κάνει σε αυτό το διάστημα της διακυβέρνησής τους
Εάν είχε τολμήσει να τα κάνει μια δεξιά και τροδεξιά, πείτε την όπως θέλετε κυβέρνηση, δεν θα είχε μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Νομίζω ότι γι' αυτό λοιπόν, τα άφησε γι' αυτό, γι' αυτό λέω πολλές φορές. Τίποτα. Λέω γι' αυτό τα κληροδότησε στον επόμενο. Οι απαιτήσεις του Δέλτα Νιτάφ, όπως ήταν ας πούμε, για παράδειγμα, το συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό, το Δέλτα Νιτάφ το βάζει την πρώτη μέρα. Μπορεί να μετατίθεται στον επόμενο και στον επόμενο, αλλά δεν έχει φύγει από το τραπέζι. Όχι βέβαια, ναι. Και, κοιτάξτε, και γίνεται και το εξής παράδοξο. Και μην μου πείτε ότι θα είχαμε τέτοια απογείωση της ανάπτυξης. Όχι, εγώ δεν είπα το πράγμα. Δεν είπα το πράγμα, απλά ήταν λίγο, πιο σοβαρά, ήταν λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα, έτσι, να το πούμε έτσι. Να, δεν παίζαμε τις λίλιζες, okay. Όπως παίζουμε τώρα εδώ και 1,5 χρόνο, όπου έχουν απολέσει την αριστερή παρθενία τους στα ξενοδοχεία, όπου συναντιόνται με το κουαρτέτο. Ξέρετε, έχουν φτιάξει και λέξεις, έτσι. Mm. Ακούς κουαρτέτο και φαντάζεσαι μουσική δωματίου. Πριν λέγαμε τρόικα, σκεφτόμασταν τρία άλογα και ένα ρώσικο έλκυθρο να καλπάζει στο χιόνι. Λοιπόν, τώρα έχουμε κουαρτέτο. Μετά θα έχουμε και κάτι άλλο, άμα έρθει και το τέταρτο μνημόνιο. Λοιπόν, απόλυσαν λοιπόν την αριστερή παρθενία του στα ξενοδοχεία που συναντιόντουσαν με την τρόικα. Και τι κάνουν, σε όλα τα υπόλοιπα εφαρμόζουν σκληρό πολιτισμικό μαρξισμό. Τώρα έχουν δεχτεί το σκληρό πυρήνα των αντιλαϊκών μέτρων. Και όταν θα φτάσει η ώρα, θα πούνε, τα ψηφίζουμε με δακρυσμένοι όμως. Και πρέπει να μας συγχωρέσετε γιατί είμαστε αριστεροί. Πιστεύετε ότι αποφασίζει η Ελλάδα? Όχι, ακούστε κύριε Γκούρη, εγώ αρνούμαι να δεχτώ ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Πού το είδες? Το λένε, πού λένε και οι μεν και οι δε. Πού την είδαμε? Το λένε και οι μεν και οι δε. Και είναι η Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε τι άλλο στα λόγια? Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αλλάξαμε ακούστε, τίποτε ακούστε, από ακούστε, αυτά που ζητήσανε. Όχι, θα σας πω την άποψή μου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν τα έχουν αποδεχθεί όλα, ώστε όταν έρθει η ώρα να πούνε ότι απλά αντισταθήκαμε. Να πούνε ξανά το ίδιο πράγμα. Ποιος έφερε τη χώρα εδώ και την παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015? Την έφεραν πάρα πολύ. Ναι, ποιο, ναι, το 2015. Δεν είχε κυβερνήσει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Θα έπρεπε να λογοδοτήσει αυτός ο οποίος βγήκε και μας κούνησε το δάχτυλο, ο πρωθυπουργός των Ημείων, τον S300, του Άγουστο Τσαλάν. Μα μαζί έκαναμε την κυβέρνηση. Μαζί έκαναμε την κυβέρνηση. Εγώ δεν έκανα κυβέρνηση με κανέναν. Ως Νέα Δημοκρατία. Όχι τώρα, όχι λέω. Σαν Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν έκανα κυβέρνηση με κανέναν και σας θυμίζω ότι εγώ και τότε ήμουνα υπέρ της σκληρής και αυστηρής στάσης, ήμουνα κατά της κυβέρνησης Παπαδήμου, ήμουνα κατά του να ψηφίσουμε το μεσοπρόθεσμο, τα έγραφα δημόσια. Έλεγα ότι καταλαβαίνω εξοικονομικά. Ενώ σαν Νέα Δημοκρατία πριν φτιάξει το κόμμα. Εγώ όμως είχα την ίδια άποψη και τότε. Όποιος αναζητήσει τα άρθρα μου, μην απολύει απλώς στο Google με το όνομά μου. Ναι, αλλά ξέρει, αυτό το ξέρει ότι. Πού τα υπηρετσά, αν ήμουν βουλευτής, θα βλέπατε τι θα ψήφιζα εγώ. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω λοιπόν, είναι ότι δεν μπορεί η χώρα να μην έχει διέξοδο. Λοιπόν, απλά η πολιτική φεουδαρχία που κυβερνάει, τι κάνει αυτή τη στιγμή? Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα μέτρα θα τα πάρουν οι επόμενοι. Λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν θα τα ψηφίσω, αλλά θα τα εφαρμόσω, γιατί το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια. Άρα στην ουσία τι θα γίνει? Θα γίνει σκάτζα βάρδια στους φορείς των φορέων. Η διέξοδος ποια είναι? Η διέξοδος είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει, καταρχήν πρώτα απ' όλα, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε πολιτικά τη σύγκρουση που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αγγλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πιστεύεις αυτό το πράγμα ότι είμαστε, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την Ελλάδα? Κάνουμε τι? Μπορώ βεβαίως και το πιστεύω. Μα το είδαμε τώρα τα χρόνια από το 1974 και εδώ καθόλου. Δεν υπάρχει διέξοδο, τότε να σταματήσουμε και αυτή τη συζήτηση. Όχι, να πάμε στα σπίτια μας και να περιμένουμε. Όχι, να όχι, να λέμε στον κόσμο ότι υπάρχει. Εγώ αρνούμαι να το δεχτώ αυτό, ότι δεν υπάρχει εναλλακτικό δρόμο. Τον είδε τον Αμερικάνο να έρθει τη βραδιά των Ημείων? Όχι, και ακούστε, δεν καταλάβατε. Στην Κύπρο τον είδε πουθενά? Ήταν άλλες οι συνθήκες τότε και άλλες συνθήκες. Τώρα έχει το οικονομικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ευθεία σύγκρουση. Σα θυμίζω από τις δηλώσεις του Μάθης, που λέει σε 1,5 χρόνο δεν θα υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς θα κάνουμε εμπορική διμερή συμφωνία με κάθε χώρα ξεχωριστά για αυτό το λόγο. Λοιπόν, δεν το λέει ένας αναλυτής σε μια εφημερίδα στην Εμπράσκα. Έτσι. Υπάρχει μια σύγκρουση και ήδη φεύγει η Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει μια πιθανότητα, όχι πολύ μεγάλη πιστεύω εγώ, να γίνει το ίδιο και στη Γαλλία και μετά να ακολουθήσει και η Ιταλία, αν γίνει αυτό. Θα είναι μια πολύ διαφορετική Ευρώπη. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε. Αυτή δεν θέλουμε για τη λιτότητα που υπάρχει στην Ευρώπη. Τίποτε. Η κυρία Γαλλία δεν πήρε χαμπάρι για τη λιτότητα. Και ότι, δεν είπα ότι, ότι ξεπρόβαλε η Λεπέν. Σας λέω ότι και πάει ακροδεξιά. Το πρόγραμμα της Λεπέν, αν το διαβάσετε, μιλάει για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι πήγε ακροδεξιά η Γαλλία. Ναι, τώρα δεν με ενδιαφέρει. Ακούστε, εμένα με ενδιαφέρει τα σφαίρα της χώρας μου. Δεν με ενδιαφέρει αν θα βγουν μαοϊκοί, ταοϊστές, Ολυμπιακοί ή Παναθηναϊκοί. Με ενδιαφέρει τι μπορεί να εξυπηρετήσει αυτή τη σύγκρουση. Πήγε εκεί, όχι γιατί πιστέψανε την Μιλεπέν, για τη λιτότητα που έχει και ο Γάλλος. Μέσα από αυτή τη σύγκρουση μπορούμε να βρούμε, αν πείσουμε για σημεία τομείς των συμφερόντων μας. Λοιπόν, εγώ δεν είπα δεν πρέπει να γίνουμε οι Βούλγαροι του 21ου αιώνα. Να κάνουμε το λάθος που κάνανε οι Βούλγαροι δύο φορές τον 20ο. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερο, αλλά για να μιλήσουμε πιο πρακτικά. Πήγε ποτέ κάποια
πήγανε ποτέ κάποιοι για να ζητήσουν στα σοβαρά ένα σταθερό φορολογικό σύστημα με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, αποδεικνύοντάς τους. Υπάρχει μια καμπύλη στην οικονομία γι' αυτό. Ζητήσει ο κύριος Σαμαράς. Ότι τα έσοδα θα είναι περισσότερα. Έχω πληροφορίες εσείς ότι δεν το ζήτησα. Τα έσοδα ότι θα είναι περισσότερα δεν μπορούν να το αποδείξουν. Οι οικονομολόγοι το ξέρουν αυτό. Εγώ δεν είμαι ειδικός και έχει αποδειχθεί και αυτό μου είχε γίνει με τα καύσιμα τότε, αν θέλετε. Λοιπόν, αλλά το βασικότερο είναι κάτι άλλο. Ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει από κανέναν μια συγκροτημένη πρόταση για αυτή την άλλη πολιτική που θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Στην επόμενη φορά, τώρα πρέπει να πάω στο διάλειμμα, θα ξαναπάρετε το λόγο. Μετά θα σας ρωτήσω για τη δική σας πρόταση, αν έχετε εσείς με το κόμμα σας. Σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και ξαναρχόμαστε με τον κύριο Χαραλαμπόπουλο.